Σύνδεση τώρα με τον Χρήστο Τσιγουρή που έχει πληροφορίε για την χθεσινοβραδινή συνάντηση Χρήστο Τσίπρα Κασελάκη σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία για το κόμμα. Συνάντηση που, όπω είδαμε και στο ρεπορτάζ σου, έγινε με πρωτοβουλία του νυν Προέδρου. Ναι, και συνεργάτε του οποίου, συνεργάτε του Στέφανου Κασελάκη, ε, εξηγούν ότι ήταν μια συζήτηση που ήταν φόλη τη ύλη. Τέθηκαν όλα τα θέματα στο επίκεντρο. Σημειώνουν ότι Τσίπρα και Κασελάκη συνομιλούν συχνά, ότι έγινε σε καλό κλίμα και επικέντρωσαν στην ανάγκη για την ενότητα. Ε, σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω, μπορεί να δει κανεί και τι επισημάνσει ε, Τσίπρα, που είναι ουσιαστικά η πρώτη δημόσια, απευθεία παρέμβαση από τον ίδιο τον Τσίπρα, με να θα έλεγε κανεί, εμφατικό τόνο ίσως αυστηρέ επισημάνσει για το γεγονό ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλιστεί η ενότητα και αυτή περνάει μέσα από την τήρηση του καταστατικού. Άρα, λοιπόν, εδώ νομίζω ότι είναι ένα θέμα που μπορούμε να ερμηνεύσουμε ότι ακουμπά στην διαφωνία Τσίπρα για το δημοψήφισμα. Ένα θέμα που κυριάρχησε στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή και λειτουργήσε καταλητικά για την έξοδο τη Ομπρέλα. Και βέβαια υπάρχει προβληματισμό. Και για το τοξικό κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τι εκατέρωθεν επιθέσει. Είναι λοιπόν κομβικό το τι θα γίνει με την ομάδα Αχτσιόγλου, Χαρίτσι, Λιόπουλου, Τζανακόπουλου, Φωτίου και άλλων. Και σε αυτή την κατεύθυνση, από τη μια μεν, μαθαίνουμε ότι σταθμίζουν τι αποφάσει του, συζητούν για το τι πρόκειται να κάνουν, έχουν την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των μελών, τη τάση του ερχόμενου Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα όμω, ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη να κάνει συνεχέ άνοιγμα για να μην αποχωρήσουν άλλοι, αλλά και τους γραμματείς του γραμματεί του κόμματο που εκ τη θέσεώ του οφείλουν να αποτρέψουν κάθε τέτοιο ενδεχόμενο να αναζητούν γέφυρε επικοινωνώντα με ανθρώπου που πιθανόν σκέφτονται να φύγουν ή διαφωνούν ή έχουν τάσει φυγή ή είναι απογοητευμένοι από όσα συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα. Έχω την αίσθηση ότι οι επαφέ αυτέ. Θα συνεχιστούν τα επόμενα 24 ώρα μέχρι να βρεθεί ένα σημείο συμφωνία, ένα κοινό τόπο. Αν και βέβαια αυτό φαντάζει να, ότι δεν είναι εύκολο Μάλιστα. μέχρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρήστο.